Η επικαιρότητα δίνει πάσα στην ενημέρωση. Οι συνεντεύξεις μαρκάρουν την αποκλειστικότητα. Και εσύ είσαι συντονισμένος με τη δική σου ομάδα. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Ο Φώτης Ξενικάκης και ο Βασίλης Τσίγκος σε συντονίζουν με όλες τις εξελίξεις και guest σχολιασμοί από τον Κερατούκλη. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ρεθύμνου. Δηλώσεις πρωταγωνιστών, αθλητικά gossip, συνεντεύξεις έκπληξη. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Γιατί ο αθλητισμός στο Ρέθυμνο είναι διασκέδαση. Έχουμε ενημερώσει, αν και ο Νίκος Καραδάκης μας έφαγε λίγο χρόνο, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, τον συγχωρούμε. Έχουμε κοντά μας τους πρωταγωνιστές από το πρωτάθλημα που ζήσαμε όλες αυτές τις μέρες. Δεν τους έχουμε όλους. Εντάξει, λείπει ευτυχώς. Λείπει ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Εθνικής. Λείπει ευτυχώς ο κύριος Παπαδάκης, γιατί ίσα φτάσανε οι καρέκλες. Δηλαδή εμείς την εκπομπή την κάναμε τώρα για να έρθει ο κύριος Παπαδάκης. Και δεν έχω και, και, ο... και πολυθρόνα, έχω μόνο καρέκλα. Ο Μάικλ, οπότε... ο Δημήτρης, τι θα το κάνουμε τώρα. Λέω να μην το κάνουμε το ημίωρο. Όχι, θα το κάνουμε. Απλά ευτυχώς δεν έχουμε πολυθρόνα, έχουμε καρέκλα, οπότε θα ζοριζόταν ο κύριος Παπαδάκης. Αλλά έχει ένα μικρό τραυματισμό, πρέπει να. Εκεί στην κεντρική πρέπει να χτύψε. Πού τραυματίστηκε? Εκεί στη Μάκρον. Πρέπει να χτύψει εκεί στη σκάλα, μάλλον, δεν ξέρω πού. Πρέπει να γίνονται. Ή από τους πανηγυρισμούς εκεί που έπεσαν οι παίχτες όλοι κάτω, αυτό ξέρεις, δεν το κάνει εύκολα ο Παπέν. Πρέπει να γίνονται δυνατά ζεστάμα. Εκεί στο πέσιμο δεν το κάνει εύκολα ο Παπέν. Η επιλογή του, όπως καταλάβατε, να μην έρθει ήταν εις βάρος του. Γι' αυτό έχουμε να πούμε πολλά. Γι' αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πάμε να σου παρουσιάσω εγώ, καθώς αρχίσεις εσύ πάλι να. Ναι, να πεις κάτι αυτό που λέγαμε πριν. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε ιεραρχικά πάντα. Μαζί μας έχουμε τον βοηθό προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, μείνει. Ποδοσφαίρου, τον κύριο Γιώργο Μπαστάκη, και έναν εκ των ανθρώπων που φταίει για όλο αυτό που είδατε όλη αυτή τη εβδομάδα. Πώς και γιατί, μπορεί να μας τα πει ο ίδιος, αν θέλει να μας τα πει, αλλιώς θα μιλήσουμε μόνο για την ομάδα. Μαζί μας λοιπόν έχουμε και τους δύο αθλητές πρωταγωνιστές αυτή τη φορά, γιατί και οι δύο έχουν δείξανε αρκετά το ταλέντο τους μέσα στο σόκα, το πούμε έτσι, όπως το λέμε όλη τη εβδομάδα. Το Μάικ, το Γκρουτσιωτάκη. Το λέμε Μάικ, καθώς τον έλεγε και ο. Speaker του γηπέδου, γιατί και αυτόν Μάικλ το λένε, γι' αυτό τον έλεγε έτσι και το άρεσε. Καλησπέρα Μάικ. Καλησπέρα και από μένα. Και το Δημήτρη το Σιόρε. Καλησπέρα και από μένα. Δικά μας παιδιά λοιπόν και οι δύο. Ευτυχώς, όπως ξαναλέμε, δεν ήρθε ο Παπαδάκης εδώ πέρα. Συγχαρητήρια, ξεκινήσουμε έτσι σε όλους και στους τρεις και στον Παπαδάκη, ας μείνει εδώ. Νομίζω ότι ζήσαμε και ζήσατε μια πρωτόγνωρη εμπειρία, στο πω έτσι, αν και έχει ξαναέρθει όχι το Soccer World, αλλά όλο αυτό το γηπεδάκι, ας το πούμε έτσι, και η εμπειρία την έχουμε ξαναδεί στο Ρέθυμνο, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη ατμόσφαιρα, μορφή, με τόσο κόσμο, με δικούς μας αθλητές εδώ από το Ρέθυμνο που έγινε η πρώτη φορά, με συνεργάτη προπονητή για πρώτη φορά. Και νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία που ζήσαμε στο Ρέθυμνο, αλλά σίγουρα νομίζω ότι πρέπει να μας πείτε και εσείς από την πλευρά σας πώς το ζήσατε, πώς ξεκίνησε όλο αυτό από την πρώτη στιγμή που μάθατε ότι θα γίνει και γνωρίζετε ότι θα γίνει στο Ρέθυμνο και πώς προετοιμαζόσασταν για όλο αυτό το πρωτάθλημα, αφού είχαμε διαβάσει και κάποιες δηλώσεις ότι μέσα σας γνωρίζατε ότι κάτι καλό πάτε να διεκδικήσετε, ξεκινώντας με τον coach, τον Γιώργο Μπαστάκη. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Οι πρωταγωνιστές που είπατε πριν δεν είναι όλοι εδώ και δεν αναφερόμαστε μόνο στον Παπέν που τον αγαπάτε και τον πειράζεται. Ήμασταν μια ομάδα με πολύ καλούς παίχτες, με ισχυρές προσωπικότητες στον χώρο του ποδοσφαίρου, είτε με συμμετοχές στην ΓΑΜΑ Εθνική, είτε με επαγγελματικές συμμετοχές, είτε με την παρουσία του Κώστα Κατσουράνη που κοσμούσε όλη αυτή την προσπάθεια. Όσον αφορά την προσδοκία που είχαμε μέσα μας για το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, είχε να κάνει με μια πορεία που εδώ και 3 χρόνια εξελίσσεται, μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει με μια βάση που είχε δοθεί στο παρελθόν και προσπαθήσαμε να, μαζί με τον coach τον Αντρέα Τοντρένοβα, να βάλουμε μια αγωνιστική φιλοσοφία λίγο διαφορετική, λίγο πιο επιθετική, λίγο πιο... να βάλουν τους προσφερθείς σε μια πιο ελεύθερη διαδικασία, να μπορούν να δημιουργήσουν παίζοντας και να απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο. Μας έφερε 2 αποκλεισμούς στη διαδικασία του πέναντι στο top 16 τις 2 τελευταίες συμμετοχές.
Και φέτος είχαμε την ευλογία μαζί με τη στήριξη του κόσμου να έχουμε την τιμή να έχουμε εδώ δίπλα μας αυτή τη στιγμή το κύπελλο της τρίτης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο συζητούσαμε και πριν με τα παιδιά έξω όσο περιμέναμε να έρθει η ώρα να ξεκινήσει η δική μας διαδικασία εδώ, ότι είναι δύσκολο να το πιστέψουμε, είναι δύσκολο να καταλάβουμε τι έχουμε κάνει. Το είχαμε απομυθοποιήσει μέσα μας και είχαμε μπει σε μια διαδικασία να προσπαθούμε να παίζουμε σαν να παίζουμε απλά ένα τουρνουά. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμη ότι έχουμε καταφέρει να έχουμε το κύπελλο της τρίτης θέσης σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι εύκολο να το καταλάβεις. Είναι αυτό που είπα και στην αρχή της εκπομπής. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε, επειδή είστε άνθρωποι που έχετε δουλέψει εδώ στο Ρέθινο, τι ήταν αυτό το διαφορετικό που ζήσατε στην πόλη σας, με τον κόσμο να σας κοιτάει με άλλο μάτι πραγματικά, να σας συγχαίρει, να σας συναντάει στο δρόμο, γιατί είστε παιδιά και άνθρωποι που δουλεύατε εδώ και νομίζω ότι δεν είχατε την ίδια αντιμετώπιση, καλός ή κακός, μέχρι αυτή τη στιγμή. Σίγουρα σας χαιρετούσε ο κόσμος, αλλά νομίζω αυτό το πράγμα που ζήσατε τις τελευταίες 9 ημέρες ήταν το κάτι διαφορετικό και για εσάς τους ίδιους. Και από αυτή την πλευρά θα ήθελα ένα σχόλιο, Γιώργο. Σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να απαντήσουν καλύτερα τα παιδιά ως ποδοσφαιριστές. Εγώ όμως θα πάρω αφόρμηση από αυτό και θα προσπαθήσω να ευχαριστήσω με τον δικό μου τρόπο όλους αυτούς τους ανθρώπους του Ρεθύμνου που στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Από τον απλό ρεθυμνιώτη φύλαθλο που με τη φωνή του και με τον παλμό του μας έδωσε την όθηση να φτάσουμε σε πολύ θετικά αποτελέσματα σε κέρια χρονικά σημεία, μέχρι και το μικρό επιχειρηματία του Ρεθύμνου που με, το δικό του, με τη δική του συμβολή καταφέραμε εμείς να απολαμβάνουμε όλο αυτό, και φυσικά το Δήμο Ρεθύμνου και την περιφέρεια Κρήτης που ήταν υψηλή αρρωγή στην προσπάθεια αυτή. Και θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί μας έδωσαν τη δυνατότητα να ζήσουμε το δικό μας ποδοσφαιρικό όνειρο στο μέγιστο βαθμό. Ωραία. Πάμε και στον Δημήτρη Σιώρα και στον Μάικ Στοτάκη να μας πούν και αυτή την εμπειρία τους πώς το έζησαν και εντός γηπέδου αλλά και εκτός γηπέδου. Είδα και χθες κάποιους προπονητές να φωνάζουν στο Σιώρα για να του λένε ότι βγάζει φωτογραφίες τώρα με κορίτσια, με ανθρώπους σαν πρωταγωνιστές από μακριά, και ήταν κάτι διαφορετικό η αλήθεια άριστη, να το ζεις. Αλλά θέλω να μου πείτε γενικότερα πώς το ζήσατε όλο αυτό. Καλησπέρα και από μένα, να ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Αυτό που ζήσαμε τις τελευταίες 10 μέρες δεν μπορώ εύκολα να το περιγράψω με λόγια. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του Ρεθύμνου που μας στήριξε τόσο πολύ. Στα παιχνίδια φτάσαμε σε σημείο να παίζουμε 3.000 και 4.000 κόσμο στο γήπεδο και άλλους 3.000 απ' έξω. Η βοήθειά τους ήταν πάρα πολύ σημαντική για μας και πραγματικά παίζαμε μόνο και μόνο για αυτούς. Δημήτρη, πώς το περίμενες όταν άκουσες ότι θα έρθει στο Ρέθινο το τουρνουά, κάπως έτσι, ή ήταν έκπληξη για σένα όλο αυτό που έγινε, και στο αγωνιστικό κομμάτι, αν περίμενες την πορεία σας αυτή μέχρι και την τρίτη θέση? Κοιτάξτε, εγώ περίμενα τι θα γίνει, γιατί είμαι από εδώ και ξέρω ότι ο κόσμος του Ρεθίνου διψάει για ποδόσφαιρο και για την εθνική. Τα παιδιά από την Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη δεν ξέραν τι τους περίμενε, μετά έμειναν έκπληκτοι. Όσον αφορά το αγωνιστικό, η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας κάτι μακρινό. Προσπαθήσαμε, όπως σας είπα, ο κόσμος έπαιξε μεγάλο ρόλο στην πορεία αυτή και πραγματικά καταφέραμε κάτι πολύ μεγάλο, να βγούμε στην τρίτη θέση. Πιστεύω ότι μπορούσαμε και παραπάνω, αλλά μην είμαστε και αχάριστοι. Ναι. Πιστεύω ότι ήμασταν, κάναμε μια πολύ καλή προσπάθεια και βγήκαμε στην τρίτη θέση. Τουλάχιστον έχασε και από μια ομάδα που έδειξε ένα τρομερό πρόσωπο στον τελικό. Δίκαια, οπότε πιστεύω, δίκαια αυτή η ομάδα, ναι. Νιώθεις και μια ικανοποίηση, ας το πούμε έτσι, ότι ιτήθηκες από την ομάδα που φυσικά έκανε τρομερό παιχνίδι στον τελικό και ήταν και πρωταθλήτρια κόσμου. Να κάνω μια ερώτηση. Θα την κάνει. Γιατί δεν το έχω ξαναδεί. Εσείς λογικά το έχετε ξαναδεί. Στη φάση με τη Ρωσία που δίνει το πέναλτι. Δεν είναι κόκκινη, όχι. Όχι, γιατί κόκκινη. Γκολ δεν είναι. Όχι, όχι. Στο χέρι βρίσκει, είναι κουλημένο και απλά. Πριν στο σουτ. Όχι. Δεν έχει περάσει μπάλα, έχει πάει δοκάρι. Αν μου επιτρέπεις να σχολιάσω. Μία από τη βασική φιλοσοφία της διοργάνωσης αυτής είναι να μπει σε μια διαδικασία λίγο διαφορετική από το πώς αντιμετωπίζουμε το ποδόσφαιρο. Να μην μπαίνουμε σε κομμάτια διαφωνίας για μια διαιτητική απόφαση. Είναι πολύ αυστηροί οι κανόνες. Πραγματικά. Ήτανε, δεν ήτανε, ναι. Ότι αυτό έκρινε. Εντάξει, ήταν μια φάση πολύ δύσκολη για το διαιτητή. Δηλαδή, αν πούμε και εμείς στη θέση του να είμαστε διαιτητές, είναι δύσκολο να πάρεις μια απόφαση για το τι είναι. Προσωπικά θεωρώ ότι αδικηθήκαμε σε εκείνη τη φάση, αλλά μην μείνουμε εκεί. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ας τονίσουμε αυτή την προσπάθεια και ας αφήσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το, ξέρεις, απλά είναι η απορία. Και σε ό,τι αφορά
υπέρ της εθνικής μας, εδώ πέρα ο Δημήτρης Σιώρη που είπε πριν ότι τα παιδιά από πάνω δεν ξέρανε, εγώ ήξερα τι θα συμβεί. Είναι λόγω του ότι το τελευταίο εμφανίσεων στις ομάδες που είναι, κάτι τέτοιο γίνεται. Γι' αυτό δήλωσε τόσο έμπειρος πάνω στο, στο κομμάτι του κόσμου. Ωραία. Πάμε και στον Κριτσοτάκη να μας πει και αυτό στην ειδική. Πάμε στον Μάικλ, ο οποίος ήταν στις παρουσιάσεις. Ήταν το μόνο όνομα που καταλάβαινες που έδινε πολύ. Δεν έδινε πολλά ρο. Αυτά τα ρο τα, τα περίεργα που έκανε. Όχι, ο speaker. Το ξέρω. Είναι Μάικλ και αυτό. Το ξέρω. Γιατί ξέρεις, το βρήκε τώρα, εδώ είναι δικό μου παιδί. Ναι, το συνδύασε κάπως έτσι. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω που με καλέσατε εδώ στην εκπομπή σας. Είπε στην αρχή για το πώς νιώσαμε ότι θα διοργανωθεί μια τέτοια, ένα τέτοιο τουρνουά, τέτοιου μεγέθους στην πόλη μας, στο Ρέθινο. Εγώ με το που το έμαθα, χάρηκα πάρα πολύ, από πέρυσι κιόλας μετά τη Λισαβόνα, ξεκίνησα να σκέφτομαι αυτό το τουρνουά. Όταν πλησιάζαν οι μέρες της προεπιλογής το καλοκαίρι στην Αθήνα, προσπάθησα να δώσω το καλύτερο με αυτό, γιατί ήθελα να είμαι σε αυτή την ομάδα και να το ζήσω. Όταν λοιπόν τα κατάφερα και ενημερώθηκα ότι θα είμαι σε αυτή την ομάδα, τότε μετρούσα τις μέρες ανάποδα, αντίστροφα. Αυτό που ζήσαμε νομίζω θα παραμείνει ανεξίτηλο στις μνήμες όλων των ποδοσφαιριστών, των προπονητών, ακόμα και του κόσμου που παρακολούθησε το τουρνουά από κοντά, αλλά και από την τηλεόραση. Και ευτυχώς συνοδεύτηκε με μια έτσι, αξιοπρεπέστατη πορεία. Και μοιράσαμε χαμόγελα στον κόσμο που μας στήριζε και μας ενθάρρυνε όλο αυτό το καιρό. Για σένα πώς ήταν η αντιμετώπιση του κόσμου, μιας και είσαι εδώ, ζεις και εσύ στο Ρέθυμνο, γνωρίζεις αρκετό κόσμο, πώς ήταν για σας το κάτι διαφορετικό από το ξενοδοχείο, από την αποστολή, από εκεί που πηγαίνατε να φάτε, από το να πάτε στο γήπεδο, από το να σας χαιρετούν, να σας χειροκροτούν, όλη αυτή η ατμόσφαιρα που έζησε σε 9 ημέρες. Θα σου απαντήσω εγώ πριν απαντήσω, Μάικ. Μα δεν θέλω να μου απαντήσει. Περίμενε. Πρέπει να είναι ο πιο πολύ φωτογραφισμένος ποδοσφαιριστής της εθνικής. Πρόσεξε. Πιο πάνω και από τον Κατσουράνη. Θα σου απαντήσω τώρα και κάτι άλλο. Ο Παπέν πρέπει να είναι ο πιο δημοφιλέστερος που ανεβάζει story. Μόλις. Τώρα μόλις ανέβασε πριν λίγο, δηλαδή. Πάλι η φωτογραφία δεν κατάλαβα. Story, τι ήταν αυτό, με φιλάθλους. Ή αυτούς μάλλον που τον τάγκαραν στα story. Είναι τρομερός ο Παπέν αυτό. Το αξίζουν συγχαρητήρια. Κοιτάξτε να δείτε. Το έζησε. Ναι. Από τη στιγμή που ξέραμε ότι θα γίνει αυτό στην πόλη μας, ήταν αναμενόμενο να έρθουν δικοί μας άνθρωποι, εννοείται, γνωστοί, ναι, να μας υποστηρίξουν. Ναι, εννοείται. Αλλά η αλήθεια είναι πως εγώ προσωπικά δεν περίμενα μια τόση μεγάλη αγάπη και αγκαλιά από τον κόσμο να έρθει μετά από κάθε παιχνίδι να μας ζητάει φωτογραφίες, αυτόγραφα, να μας ενθαρρύνει, να μας λέει συγχαρητήρια, είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες, συνεχίστε έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε καν στο μυαλό μας, δεν το περιμέναμε. Και σίγουα μας ικανοποιεί που τους κάναμε έτσι. Για σας είναι λογικό, βλέπεις τον Κατσουράνη, γιατί τον πέτυχα, ναι, σε ένα έξω, ξέρω, τώρα που φεύγατε από το γήπεδο, βλέπεις τον Κατσουράνη και βγαίνει. Εντάξει, τώρα τα έχω ξαναζήσει αυτά, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Είναι την Κώστα. Τα έχει συνηθίσει αυτά. Για εμάς ήταν πρωτόγονα σε αυτές τις στιγμές. Είναι ονειρικές, όχι. Και αφού μου κάνει την πάσα αυτή ο Βασίλης, πώς ήταν για εσάς πώς να το πω έτσι, η συνεργασία, η ομάδα αυτή με τον Κώστα Κατσουράνη, το να σας μιλάει, το να σας εμψυχώνει, το να σας φωνάζει, γιατί τα έχει και αυτά, το να σας καθοδηγεί, να είναι συμπαίκτη σας. Μέσα στο γήπεδο, εκτός γήπεδου, πώς ήταν για εσάς αυτή η εμπειρία? Ο Κώστας μπορεί να φώναζε, ναι, αλλά πάντα είχε στο μυαλό του το καλό της ομάδας. Έδινε πάντα θετικές συμβουλές και οδηγίες, δεν είχε κάτι άλλο στο μυαλό του. Και εμένα προσωπικά με έκανε εντύπωση, γιατί από την πρώτη ημέρα προσαρμόστηκε στο κλίμα της ομάδας, έγινε ένα με εμάς. Κάναμε πάρα πολύ παρέα, περάσαμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές μαζί του. Και συνεχίζουμε ακόμα και τώρα και θα συνεχίσουμε στο μέλλον να έχουμε σχέσεις με τον Κώστα. Και αυτό στην ουσία είναι κάτι που μένει. Για μένα προσωπικά, ωραία, καταφέραμε να κερδίσουμε την τρίτη θέση. Είναι κάτι το οποίο δεν το φανταζόμασταν. Ξεπεράσαμε τους εαυτούς μας, το στόχο που είχαμε θέσει εξ αρχής. Αλλά το σημαντικότερο είναι οι ανθρώπινες σχέσεις που μένουν. Και όταν αυτές υπάρχουν και είναι εκεί, νομίζω ότι και του χρόνου η ομάδα θα πάει να διεκδικήσει το καλύτερο, και μέσω αυτής της σχέσης που έχουν οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους, το κλίμα είναι φανταστικό, βγαίνει αυτό και στο γήπεδο και η ομάδα προχωράει και φτάνει στις επιτυχίες. Και αφού μας είπες και για του χρόνου, coach, πώς είναι η συνέχεια για αυτή την ομάδα μετά από ένα τέτοιο κτίσιμο και τέτοια εμπειρία εδώ στο Ρέθυμνο? Τι είναι τα επόμενα βήματα, ας το πούμε έτσι, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της ομάδας
και για εσάς και για το προπονητικό team και για τους παίκτες, πώς κυλάει όλο αυτό για να μάθει και ο κόσμος? Κάθε χρόνο έχουμε κάποια διαφορετική έτσι αντιμετώπιση. Υπάρχει μια φιλοσοφία, υπήρχε μάλλον μέχρι και σε αυτό το τουρνουά, που είχε στόχο να φτάσουμε εδώ. Δηλαδή ξεκινήσαμε από τη Τσεχία μια προσπάθεια, ήταν η πρώτη χρονιά που άλλαξε ο προπονητής, είχε έρθει ο κύριος Ντρένοβα, πέρυσι στην Πορτογαλία. Δεν μπορούσαμε να ξεπεράσουμε το σκόπελο των top 16 ομάδων του κόσμου. Παρ' όλα αυτά η γονιστική φιλοσοφία είχε ένα όραμα του να καταλήξει στη διοργάνωση του Ρεθύμνου. Νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε σε αυτό. Τώρα θέλουμε λίγο να ξεκουραστούμε. Ήταν μια περίοδος που ήταν ιδιαίτερα κοπιαστική για το τεχνικό team. Αναλύσεις, ξανά αναλύσεις, προεπιλογές, όπως είπε πριν ο Μιχάλης, όλη την Ελλάδα ξεκίνησαν από τον Μάρτιο. Μια δύσκολη και συναισθηματικά κατάσταση για ένα προπονητή να στερήσει εντός εισαγωγικών το όνειρο αυτό από κάποια παιδιά που είναι πάρα πολύ ικανοί ποδοσφαιριστές. Και τώρα έχουμε ανάγκη λίγο να ξεκουραστούμε, να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τι έγινε και να οργανώσουμε μια καινούργια προσπάθεια, αρχές γενομένες από όταν ανακοινωθεί το πού θα είναι η επόμενη διοργάνωση. Φημολογούνται διάφορα για το πού μπορεί να γίνει, δεν είναι ακόμα κάτι οριστικά ανακοινώσιμο. Εδώ, από ό,τι είπαν και οι αποστολές που έφευγαν, γιατί τυχαίνει να μπορώ να μιλήσω και με τις άλλες ομάδες λόγω της ιδιότητάς μου, θα ξαναγίνει σίγουρα. Θα γίνει μετά από κάποια χρόνια, γιατί πρέπει να είναι μια παγκόσμια διοργάνωση, πρέπει να πάει και σε άλλες περιοχές. Αυτό που κρατήσανε όλοι φεύγοντας από εδώ είναι το εντός εισαγωγικών νομικό που λέμε εδώ στο Ρέθυμνο, ότι το Ρέθυμνο είναι ο τόπος που ξαναγυρνάς. Οπότε θα ξαναγυρίσει η διοργάνωση σίγουρα. Γιώργο, τη γνώμη σου για να μιλήσουμε και λίγο για το αγωνιστικό κομμάτι. Πολύ λίγο, είπαμε ότι επιτυχία είναι επιτυχία. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε η αναμέτρηση έτσι, με τη Ρωσία, απέναντι βέβαια σε μια ομάδα που ξαναλέω ότι για μένα και για τους περισσότερους άξια πήρε τον τίτλο, μιας και έτσι ήρθε το παιχνίδι πολύ κοντά, αν και ξεκίνησε η εθνική κακά στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια νομίζω έφτασε πολύ κοντά με ένα χρονικό όριο και στο πέναλτι, αν δεν κάνω λάθος. Ίσως ήταν όλο το παιχνίδι αυτό. Η Ρωσία, όπως και διάφορες άλλες ομάδες, αποτελούν ομάδες πρότυπο για τη διοργάνωση. Δηλαδή, ομάδες τις οποίες τις κοιτάς, μελετάς, προσπαθείς να αποκτήσεις κομμάτια από τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται και να βάζεις τα δικά σου στοιχεία μέσα. Εμείς είχαμε την τύχη να αναμετρηθούμε με τη Ρωσία και πέρυσι. Τύχη, παύλα, τυχεία. Με τη Ρωσία και πέρυσι στη Λισαβόνα. Εγώ προσωπικά τους αποκαλώ ποδοσφαιριστές στρατιώτες. Είναι σαν ρομπότ. Τα κάνουν όλα σχεδόν στην εντέλεια. Πέρυσι είχαμε καταφέρει να κοιτάξουμε αυτήν την ομάδα στα μάτια. Αυτοί είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Όχι, δεν είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Ναι, εραστέχνες. Αλλά απλά η Ρωσία είναι μια τεράστια χώρα. Ναι. Έχει πολύ περισσότερες επιλογές. Υπάρχουν μεγαλύτεροι οικονομικοί πόροι. Όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί η προσπάθεια να γίνει πιο οργανωμένα. Και τέλος πάντων. Και το υλικό το βρίσκεις πιο. Είναι κάποια χρόνια πιο έτοιμη από εμάς. Το δουλεύει πιο πολλά χρόνια. Ναι. Τους κοιτάξαμε λοιπόν πέρυσι στη Λισαβόνα στα μάτια, αποκλειστήκαμε στη διαδικασία των πέναλτι και φέτος είδαμε μια ομάδα, όταν φτάσαμε στη διαδικασία να την αναλύσουμε, η οποία ήταν ακόμα καλύτερη από ό,τι ήταν πέρυσι. Δεν τους φοβηθήκαμε και μπορώ να το αποδείξω αυτό λέγοντας ότι πήραμε το ρίσκο στο ημίχρονο που είναι το σκορ 3-0 να παίξουμε χωρίς τερματοφύλακα. Σωστή. Απέναντι σε μια ομάδα τέτοια. Δηλαδή εκεί κάνεις μια επιλογή και λες παρατάω το μάτς, προετοιμάζομαι για το μικρό τελικό. Το διεκδικό με κίνδυνο να διασυρθώ μέσα στην πόλη μου είναι τεράστια η πίεση. Σωστό. Γιατί ναι, λέγαμε πριν για τον κόσμο, παρένθεση ανοίγω, που μας βοήθησε πάρα πολύ, αλλά να ξέρετε ότι για έναν εραστέχνη ποδοσφαιριστή δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί αυτή την εντός εισαγωγικών πίεση του κόσμου. Υποστηρικτική πίεση ναι. που έχει. Παρ' όλα αυτά, για να απαντήσω στην ερώτηση που μου έκανε αρχικά, το πού κρίθηκε το παιχνίδι, το ποδόσφαιρο μικρών διαστάσεων κρίνεται σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού. Φαινομενικά φαίνεται ότι αυτό που φαίνεται είναι ότι το πέναλτι ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση. Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν το πέναλτι. Νομίζω ότι το πέναλτι είναι μια καθαρά τυχερή ή άτυχη στιγμή. Κρίθηκε στο γεγονός ότι δεν μείναμε συγκεντρωμένοι μετά που δεχτήκαμε το πρώτο γκολ. Δηλαδή δεχτήκαμε το 1-0, είδαμε ότι μπορούμε να το ανατρέψουμε. Εκεί λίγο χάσαμε τη συγκέντρωσή μας με αποτέλεσμα να δεχτούμε ακόμα δύο γκολ που το κάνανε ακόμη πιο δύσκολο. Για μένα εκεί ήταν, εκείνο το διάστημα των 5 λεπτών μετά που δεχτήκαμε το πρώτο γκολ. Το θετικό βέβαια είναι ότι ήρθε η αντίδραση και. Μετά, ας πούμε, εγώ το λέω για το πέναλτι, όπως εντάξει, όταν έρχεται και η κίτρινη κάρτα, λες ότι άμα μπει και το πέναλτι, ίσως έχεις ένα δεκάλεπτο και ένα δίλεπτο, τρίλεπτο πολύ ισχυρό. Γιατί έχεις πάρει την ψυχολογία με τον κόσμο, αυτό που είπατε πριν. Είναι 3-1 στο πέναλτι.
Ναι, γίνεται 3-2 και έχει και την κάρτα. Ναι, έχουμε και παίχτη παραπάνω. Έχει και παίχτη παραπάνω. Οπότε. Νομίζω 3-0 είναι το. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Γίνεται 3-1, το 3-2. Αν μπει τον γκολ εκεί, είναι 3-2. Είναι 3-2 και έχει και κίτρινη κάρτα. Εντάξει, νομίζω όμως ότι πραγματικά το πάλεψε αυτό που είπες και ήταν πολύ σημαντικό. Εντάξει, για όσους καταλαβαίνουν και από το ποδόσφαιρο, το να αντιμετωπίζεις ένα ολόκληρο ημίχρονο με παίχτη μέσα για τερματοφύλακα και να γίνονται αυτές οι γρήγορες αλλαγές απέναντι σε μια τέτοια ομάδα που μπορούσε να σου βάλει γκολ με οποιοδήποτε τρόπο. Ακριβώς. Ήταν πολύ σημαντικό και σας πέτυχε και βγήκε και αξίζει συγχαρητήρια γι' αυτό. Ξέρετε ποιος ήταν ο μεγαλύτερος στόχος της ομάδας? Το είχαμε συζητήσει με τα παιδιά πολλές φορές αυτή την τριετία. Να μπορέσουμε να κάνουμε τον κόσμο που μας υποστηρίζει περήφανο. Να κοιτάζει μια ομάδα και να χαίρεται που τη βλέπει, να νιώθει περήφανο. Είναι, ναι. Νομίζω ότι ακόμα και στο παιχνίδι με τη Ρωσία που ήταν το μοναδικό παιχνίδι που ιτηθήκαμε, ο κόσμος έφυγε από το γήπεδο και ήταν περήφανος για αυτή την προσπάθεια. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Ίσως μεγαλύτερο και από αυτό το τρόπο που έχουμε δίπλα μας. Οι άνθρωποι που σε υποστηρίζουν να είναι περήφανοι για την προσπάθεια που εσύ κάνεις. Είναι για μένα πολύ σημαντικό. Θα ρωτήσω και πάλι τα παιδιά γενικότερα τι αντιμετώπιση είχαν και από τους άλλους αθλητές, αν είχατε επικοινωνία, γιατί είπε και πριν ο Μάικ ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνεις φίλους και για τα υπόλοιπα παιδιά της Εθνικής που όλο αυτό το διάστημα ζήσατε περισσότερα πράγματα μαζί και στην προεπιλογή και στις προπονήσεις που κάνετε την προετοιμασία στην Αθήνα. Τι σας έλεγαν τα υπόλοιπα παιδιά που παίξατε μαζί, αλλά και οι ξένοι που είδαμε αρκετούς βέβαια με μασκό τον Αιγύπτιο, ο οποίος ήταν πραγματικά, πάντα υπάρχει μια μασκότ. Ουάρντα τον λέγανε όλοι περισσότεροι. Να πηγαίνει και στην κερκίδα και να φτιάχνει την κερκίδα της Ελλάδος. Μπορείς να καταλάβεις ότι πρόκειται για αριστέχνες ποδοσφαιριστές. Γιατί σας το λέω αυτό? Για την αντίδρασή του στον μεταξύ μας αγώνα, μετά που έφαγε την κόκκινη, μετά που πήρε το αποτέλεσμα η Αίγυπτος στο 2-2, δηλαδή το να βγει έξω να σε εισαγωγικά προκαλεί, γιατί εγώ που καθόμουν στην κερκίδα ένιωσα ότι με προκαλεί αυτό που έκανε. Έτσι. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι έχεις να αντιμετωπίσεις ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι με ερασιτέχνες. Γιατί δεν ξέρω αν εσείς τα είδατε, υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις ποδοσφαιριστών. Δεν ξέρω αν είδατε το μάτς Γαλλία-Κίνα. Τι έγινε? Γαλλία-Κίνα έκανε Κίνα το 3-2 και ξαφνικά οι διαιτητές λένε όχι 2-2. Α, ναι, ναι, το... Έτσι. Και ξαφνικά η Κίνα φεύγει στο 38. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε και αυτό που είπαμε για τους διαιτητές. Δεν το λέω από κακή άποψη. Πάντα με καλό τέτοιο. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη προκλητικότητα από τους διαιτητές. Δηλαδή αντιδράσεις των διαιτητών όταν πάει ένας ποδοσφαιριστής να του πει γιατί μου δίνεις εμένα αυτό το φάουλ, ξέρω εγώ, με όμορφο τρόπο και να κάνει το χέρι του επιδεικτικά κάπως έτσι. Δηλαδή μπορεί να το βλέπεις απ' έξω, νευριάζεις. Εντάξει, είναι και οι αποστάσεις που θέλουν να κρατήσουν οι διαιτητές για να γίνει. Όχι, περίμενε. Η φάση δηλαδή αυτή που βλέπω εγώ το διαιτητή και πάει να του μιλήσει, γιατί το βλέπα live στο κινητό, ένα άλλο μας, δεν ήταν της Εθνικής. Και το βλέπα στο κινητό και πάει να το εξηγήσει, να του πει τι έκανα και να του κάνει ένα νόημα. Δεν μπορούν να το δουν τώρα οι ακροατές μας. Να του κάνει ένα νόημα έτσι. Υπάρχει. Δηλαδή τρελαίνεις. Εγώ αν ήμουνα, δεν ξέρω τι. Μα γι' αυτό δεν είσαι, Βασίλη. Επικεφαλής. Αλλά λίγο να ήμουν στην προπληρωτική του είναι θέμα νοοτροπίας. Για μασκότ. Είναι θέμα νοοτροπίας και αυτό είναι. Του Παπαδάκη. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όσον αφορά τις διαιτητές είναι καθαρά θέμα νοοτροπίας. Και εμένα με πειράζει σαν άνθρωπο το να βλέπω το διαιτητή να κάνει τη χειρονομία που έδειξες ή η απόφαση στο παιχνίδι με τη Ρωσία. Σίγουρα και εμένα με στεναχωρεί, άνθρωπος είμαι κι εγώ και εραστέχνης κι εγώ από τη δική μου πλευρά. Έτσι. Όμως επειδή ακριβώς δεν μπορείς να κάνεις κάτι και σε βοηθάει και το γεγονός ότι η όλη διαδικασία που έχει χτιστεί αυτό το τουρνουά σε βοηθάει να μην ασχολείσαι καθόλου με αυτούς. Σωστά. Δηλαδή, μία μέρα πριν το τουρνουά μας κάλεσαν, μας έκαναν ένα σεμινάριο και μας παρουσίασαν τόσο αυστηρούς κανόνες που αν μιλήσει στο διαιτητή, δεχόσουν κίτρινη σαν προπονητής, είχες αποβληθεί και διαλέγαν ένα παίχτη μέσα από την ομάδα σου, τον έβγαζαν έξω και με λιγότερο παίχτη. Γιατί να διαμαρτυρηθείς, σου λέει, δεν θα διαμαρτυρηθείς. Δεν υπάρχει λόγος. Κάνω λάθη. Είναι θέμα νοοτροπίας και αν δείτε, επικεφαλής αυτής της προσπάθειας είναι ο Κλάτεμπερκ, ο άνθρωπος έχει παίξει τελικό Μουντιάλ. Ο διαιτητής στο δικό μας το παιχνίδι ήταν δύο φορές ο Μπόμπο Μάντλεϊ που μέχρι πέρσι έπαιζε Premier League. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε τώρα, είναι και λίγο εντός εισαγωγικών. Είναι και ερασιτέχνης και σου λέει παράξενο να μιλήσεις εσύ στον Μπόμπο Μάντλεϊ να του πεις τι. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Και είναι, Γιώργο, ότι αν μία φορά άμα να αποδεχτείς από κάποιον κάτι να σου πει τελείως. Οπότε είσαι αυστηρός με όλους και ας σε βλέπουν και να στραβώνουν, δεν πειράζει. Μόνο έτσι θα υπάρχει αντιμετώπιση. Αυτό το έχουμε δει και σε πρωταθλήματα γενικότερα. Καμιά φορά έτσι χρειάζεται για να κάνεις αυτό που πρέπει σωστά, γιατί δυστυχώς οι ερασιτέχνες το βλέπουν και διαφορετικά. Σου λέει, κουράζονται μετά από τους παλμούς που έχουν ανεβάσει,
αντιμετωπίζει τελείως διαφορετικά το μάτς. Εγώ θέλω να πάρω αφορμή από αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή και να πω ότι επειδή είχαμε την τύχη να το ζήσουμε αυτό στην πόλη μας, ας πάρουμε κάποια πραγματάκια από αυτό και να βελτιώσουμε λίγο την οτροπία μας. Δηλαδή, ας δούμε το γεγονός ότι κάθε πρωί ήταν γεμάτο παιδάκια το γήπεδο. Είχε 3.000 παιδιά το γήπεδο. Θα σας πούν και τα παιδιά μπαίναμε μέσα και βλέπαμε μόνο παιδικά χαμόγελα να μας κοιτάνε με θαυμασμό. Ήταν κάτι απίστευτο. Κρατάμε λοιπόν το κομμάτι ότι τα παιδιά είναι κοντά στον αθλητισμό και κοντά στο ποδόσφαιρο, που είναι μια πολύ όμορφη διαδικασία. Ας πάρουμε αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή, ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το κομμάτι των διαιτητών. Σωστό. Ναι, μπορεί να μας προκαλεί, μπορεί να μας πειράζει, μπορεί να μας στεναχωρεί. Ας δούμε τα δικά μας λάθη, πώς κάνουμε και μπορούμε να βελτιωθούμε, γιατί αυτούς τους διαιτητές δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε. Είναι ούτε το διαιτητή ούτε τον αντίπαλο μπορείς να αλλάξεις. Ας βελτιώσουμε λοιπόν την νοοτροπία μας. Και το τελευταίο που πρέπει να παραδειγματιστούμε, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι το Ρέθυμνο είναι μια πόλη. Εγώ δεν κατάγομαι από το Ρέθυμνο, αλλά επειδή είμαι περίπου 15 χρόνια εδώ, νιώθω εντός εισαγωγικών Ρεθυμνιώτης. Το Ρέθυμνο έχει τη δυνατότητα να αγκαλιάσει μεγάλες διοργανώσεις. Έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει το ποδόσφαιρο, το οποίο αγαπάμε εμείς εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή, οι πέντε άνθρωποι, πάρα πολύ. Αρκεί να είναι ενωμένοι όλοι. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε επί της ουσίας. Είναι κομμάτι καθημερινότητας κάποιες ψευτοδιαφωνίες που έχουμε μεταξύ μας, μια ομάδα με την άλλη, ή ο ένας παράγοντας, μια διοίκηση, δεν ξέρω τι. Αν ενωθούμε, μπορούμε να κάνουμε απίστευτα πράγματα. Ας ενωθούμε λοιπόν, ας παραδειγματιστούμε αυτή τη διοργάνωση, να κρατήσουμε κάτι που να μείνει. Αυτή είναι η δική μου ευχή. Ευκαιρία ζωθήσεις και της παρουσίας μας εδώ, την οποία νομίζω αν μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία θα βελτιώσουμε σίγουρα πολύ το άθλημα που αγαπάμε. Σωστά. Να πούμε σε αυτό το σημείο ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο τον Παστάκη, καθώς πέρα από προπονητής της Εθνικής Ελλάδος, αυτό που ανέφερε πριν για κούραση και θέλω να επέμβω, αλλά δεν θέλω να το χαλάσω γιατί το είχε πάει προς το αγωνιστικό. Να πάμε λίγο στο χρονικό, το πριν τα αγωνιστικά. Να δούμε ένα Γιώργο που τρέχει για τα πάντα. Γιατί τον έζησα το γήπεδο, δηλαδή τον έβλεπα όλη την ώρα με ένα τηλέφωνο στο αυτή. Εσείς θα πάτε εκεί, εσείς θα κάνετε αυτά. Είναι ένας από τους προτεργάτες, ας το πούμε αυτό. Δεν ξέρω αν οφείλεται και σε σένα το ότι αυτή η διοργάνωση έγινε στο Ρέθυμνο. Εντάξει, εγώ απλά αγαπάω αυτό που κάνω. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, το ότι αν θέλεις, μας λες. Αν θες, δεν μας λες. Θα προτιμούσα να μην πω. Απλά όχι, γιατί ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει πέντε πράγματα. Πρέπει να γνωρίζει ποιους ανθρώπους έχουμε εδώ πέρα, στο Ρέθυμνο, και κατά πόσο βοηθάνε τον αθλητισμό του Ρεθύμνου. Καλό είναι για μένα να πεις πέντε πράγματα. Να πεις δηλαδή, να μας δώσεις ένα χρονικό, έτσι, το τι είχε συμβεί πριν ξεκινήσεις να ασχολείσαι εξ ολοκλήρου με την εθνική. Γιατί θυμάμαι μια μέρα στην προπόνηση, λες ότι σήμερα κλείνει το τηλέφωνο. Και από αύριο είμαι μόνο εθνική. Όταν λέμε κλείνει το τηλέφωνο, δεν μπορώ να φανταστείτε τι άκουγα εγώ τουλάχιστον το 2 ώρο που τον έβλεπα στην προπόνηση. Κοιτάξτε, δείτε, εγώ απλά αγαπάω αυτό που κάνω. Δεν έχει να κάνει με το. Από εκεί και έπειτα, η διοργάνωση του Ρέθυμνου ήταν ένα όνειρο, στο οποίο η δική μου συμβολή ήταν πολύ μικρή από το δικό μου πόστο μόνο. Δεν θα γινόταν αυτή η διοργάνωση αν δεν βοηθούσε η περιφέρεια, δεν γινόταν αν δεν βοηθούσε ο Δήμος Ρεθύμνου, δεν θα γινόταν αν δεν βοηθούσαν οι μικροεπιχειρηματίες, δεν θα απογειωνόταν αν δεν ερχόταν ο κόσμος να γεμίσει το γήπεδο. Οπότε είναι λίγο άδικο να αναφέρω κάτι για μένα. Η ιδέα το να γίνει στο Ρέθυμνο ποιανού είναι? Πολλών ανθρώπων. Δεν είναι μόνο εγώ. Αν μπω σε μια διαδικασία από ονόματα θα δικήσω σίγουρα κάποιους. Αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω τον Πέτρο τον Στεφανάκη, ο οποίος είναι ένας πολύ δυναμικός άνθρωπος εδώ στο Ρέθυμνο και έκανε τα μέγιστα. Δεν μπορώ να μην αναφέρω τον πρόεδρο της ομάδας μας, τον Θάνο τον Παπαδόπουλο, που δεν καταείται από εδώ αλλά λατρεύει το Ρέθυμνο και ήθελε να το φέρει εδώ. Η δική μου συμβολή είναι πολύ μικρή μπροστά σε όλους αυτούς. Εγώ απλά αγαπάω αυτό που κάνω, τίποτα άλλο. Αυτό είναι, γιατί τέριαξε περίφημα για να έρθει τέλος πάντων όλη αυτή η διαδικασία εδώ, γνωρίζοντας και κάποιους ανθρώπους από εδώ. Καλό είναι, το είδαμε το υπερθέαμα, το είδαμε όλο αυτό, αλλά πρέπει να ξέρουμε και ποιοι ευθύνονται για όλο αυτό, έτσι. Θα σας απαντήσω, μάλλον θα σας παραπέμψω σε μια εικόνα για να καταλάβετε ότι όλο αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής προσπάθειας. Δείτε ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί στα τοπικά sites, το απόγευμα έτυχε να το δω εγώ, με το δήμαρχο, τον κύριο Μαρινάκη. Ναι. Πόσο υποστηρικτικός ήταν δίπλα μας και πώς αντιδρά στη φάση του γκολ που παίρνουμε το κύπελλο που έχουμε τώρα εδώ μαζί μας. Δηλαδή, από αυτό το βιντεάκι θα καταλάβετε ότι η προσπάθεια του Γιώργου του Μπαστάκη είναι το ελάχιστο. Είναι μια συνολική προσπάθεια όλη αυτή και γι' αυτό είπα και πριν ότι αν ενωθούμε μπορούμε να κάνουμε πολύ σημαντικά πράγματα στο Ρέθυμνο. Ωραία. Και για κλείσιμο θα ήθελα να μου απαντήσουν τα παιδιά αυτό που ρώτησα και πριν, γενικότερα για τη συζήτηση που είχαν και με τους υπόλοιπους αθλητές της Ελλάδος αλλά και με υπόλοιπους ξένους αθλητές, δεν ξέρω αν μιλήσατε, και γενικότερα πώς το έζησαν όλοι αυτοί. Εγώ πρώτη φορά που κλείθηκα στην Εθνική γνώρισα 14 πολύ καλά παιδιά. Από εκεί και πέρα
δουλέψαν πολύ με τα παιδιά και ήμασταν πάνω απ' όλα μια παρέα και αυτό φαινόταν μέσα στο γήπεδο. Όσον αφορά και τους ξένους, επειδή είχαμε την τύχη στο ξενοδοχείο να μένουμε και με άλλες αποστολές, ήταν όλοι πάρα πολύ ευγενικοί, πάρα πολύ καλοί, είχαμε επικοινωνία, μας λέγανε πόσο όμορφο μέρος είναι το Ρέθμα και πιο πολύ, ας πούμε, ακόμα και τώρα, πολλές αποστολές δεν έχουν φύγει από το Ρέθμα γιατί τους αρέσει πολύ το Ρέθυμνο. Νομίζω αυτό το κέρδος του Ρεθύμνου για τον τουρισμό που αναφέραμε και γενικότερα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που φιλοξενήθηκαν και ήρθαν για το τουρνουά, σίγουρα θα έρθουν και με τις οικογένειές τους και με τις παρέες τους και νομίζω είναι από τα πιο θετικά για το Ρεθύμνο όλο αυτό που ζήσαμε. Ο Μάικ που μπορεί να το μιλούσαν έτσι πιο εύκολα με το όνομά του οι ξένοι. Εντάξει, πάνω κάτω τα έχουμε πει. Εκτός από τον Κώστα τον Κατσουράνη, ήταν και άλλα 4 καινούργια παιδιά που ήρθαν στην ομάδα. Από την πρώτη στιγμή εμείς σαν παλαιότεροι, γιατί και εγώ είμαι από πέρυσι και ακόμα πιο παλιά άτομα όπως το Δημήτρη τον Καραβίδα και το Χρήσανδο Λευκαρίτη που είναι αρχηγοί της ομάδας και είναι 7 χρόνια στην ομάδα, τους κάναμε να νιώσουν ένα με το κλίμα, τους βάλαμε στην παρέα, τους εξηγήσαμε πάνω κάτω εμείς σαν Ρεθυμνιώτες με τον Δημήτρη, τον coach, τον Γιώργο Μπαστάκη, τι τους περιμένει, γιατί μην ξεχνάμε ότι και το 2013 έχει γίνει μια ανάλογη διοργάνωση μικρότερου μεγέθους, ήταν ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ευρωπαϊκό τουρνουά τότε. Και το περιμένανε και αυτοί με μεγάλη ανυπομονησία. Και όπως είπε και ο Δημήτρης, όπως στο ξενοδοχείο έμεναν και άλλες αποστολές μαζί μας, ήταν η Γαλλία, ήταν το Μεξικό. Τα παιδιά είχαμε καθημερινή τριβή στο πρωινό, στο μεσημεριανό. Μαζευόμασταν μαζί στο πικ-πονγκ, στο πιλιάρδο και παίζαμε. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία σχέση που στην ουσία αυτό προάγει ο αθλητισμός. Στις ανθρώπινες σχέσεις, δεν πανάνε σε Γαλλία, Ελλάδα, Μεξικό. Όταν είσαι εκτός γηπέδου, δεν υπάρχουν έθνη. Είστε όλοι το ίδιο. Και νομίζω ότι αυτό δώσατε και ραντεβού για το επόμενο τουρνά με όλους. Ακριβώς. Και πέρυσι, ειδικά με τους Γάλλους, τους οποίους τους είχαμε συναντήσει και πέρυσι στη Λισαβόνα, πολλά πρόσωπα ήταν ίδια, μας θυμόντουσαν, τους θυμόμασταν και είχαμε μια ωραία σχέση. Πού θα γίνει η επόμενη διοργάνωση? Είναι πιθανές κάποιες μέρες. Δεν έχουν ευγενικό. Διεκδικούν κάποιες χώρες. Οι τρεις χώρες που. Δεν ξέρω τώρα για να πρέπει να τα ανακοινώσουμε βέβαια. Σίγα δεν. Τρεις χώρες που το διεκδικούν είναι το Μεξικό, η Ρωσία και η Αγγλία. Αυτές οι τρεις χώρες νομίζω ότι. Ωραίο ταξίδι και τα τρία. Πού θα θέλατε να πάτε πιο πολύ? Ρωσία. Εγώ νομίζω θα προτιμούσα το Μεξικό. Μεξικό. Εσύ? Εγώ θα προτιμούσα να ξαναγίνει εδώ. Εσύ, coach? Εντάξει, όπου και να γίνει, το θέμα είναι να γίνει σε μια σωστή βάση, γιατί η αλήθεια είναι ότι η διοργάνωση ανέβηκε επίπεδο εδώ στο Ρεθινό και θα είναι δύσκολο για όποια χώρα και να αναλάβει αυτή τη στιγμή την πρωτοβουλία να το διοργανώσει, να το κάνει σε ένα τέτοιο επίπεδο όπως ήταν το Ρεθινό. Έκανε και ένα υπέροχο καιρό, να το πούμε έτσι, αν εξαιρέσει με δύο μέρες. Δηλαδή, παιδιά, ήταν τρομερά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήγαινε να παναβρέξει το Σάββατο. Τι? Πήγαινε να παναβρέξει το Σάββατο. Εντάξει, αυτά τώρα. Έβριξε λίγο, αλλά. Αν ήταν πέρυσι εδώ, δεν θα είχε γίνει το τουρνό. Παρασκευή, 9 μεσημέρι πήγαινε να παναβρέξει. Ναι. Περίμενε τώρα να πούμε την έκπληξη που είπαμε στους ακροατές μας. Ο coach Μπαζάκης και τα παιδιά, εννοείται, και όλη η εθνική ομάδα μας φέρανε μια φανέλα της εθνικής, την οποία θα την κληρώσουμε μέσω. Θα δούμε τώρα Facebook, Instagram, γιατί είναι μία, δεν μπορούμε να κληρώσουμε δύο. Θα την κληρώσουμε λοιπόν, είναι ένα δώρο από την εθνική ομάδα και το coach Μπαστάκη προς τους ακροατές μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας ανακοινώσουμε εντός λίγου στη σελίδα μας στο Facebook πώς θα το διεκδικήσετε και κατά πάσα πιθανότητα θα έχετε δυνατότητα να το παραλάβετε από τον coach Μπαστάκη. Με φωτογραφία βέβαια. Με φωτογραφία εννοείται, θα πάμε στο γήπεδο εκεί πέρα στη Σοχώρα. Παρένθεση, η ομάδα του μικρή κερδίσανε σήμερα, να ξέρεις. Τέλεια. Αυτά τα λες τώρα, τέλος πάντων, θα τα πω off the record. Λοιπόν, ξέρω γιατί τα λες. Λοιπόν, παιδιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Νομίζω το σημαντικό είναι ότι υπήρξε υγεία και μέσα από όλο αυτό, όπως είπατε και εσείς, και δεν υπήρχαν και τραυματισμοί, πολύ σημαντικό σε όλο το τουρνουά. Δεν ξέρω αν έχω χάσει κάτι, αλλά νομίζω ότι όλες οι αποστολές και όλοι οι αθλητές. Παπαδάκι. Εντάξει, ας τον Παπαδάκι. Αυτός ήταν από πριν τραυματίας. Ήρθαν μάλλον και έφυγαν όπως έπρεπε με την υγεία τους και ευχόμαστε πραγματικά να ξαναζήσετε τέτοιες εμπειρίες. Χαιρόμαστε και εμείς που είδαμε όλο αυτό το κομμάτι της εθνικής και το ζήσαμε και πανηγυρίσαμε και την τρίτη θέση εδώ στο Ρέθυνο και νομίζω πραγματικά θα είναι από τα πράγματα που θα θυμόμαστε και εμείς αρκετά χρόνια για τον αθλητισμό του Ρεθύμνου.
Σας ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα και στους τρεις και ό,τι καλύτερο σε αυτά που έχετε επιλέξει να κάνετε από εδώ και πέρα. Και από ό,τι βλέπω τώρα ο Παπαδάκης δίνει συνέντευξη στους Πο 24. Μάλλον από το διαδίκτυο. Ναι, σε live streaming. Τελικά δεν ήρθε, αλλά ήταν εδώ ο Παπαδάκης. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.